Καλό μεσημέρι. Εγώ με στόχο την ικανοποίηση βασικών εργατικών δικαιωμάτων η ΔΕΟΚ πραγματοποίησε πριν από λίγο εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, όπως είπες και εσύ. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΟΚ εγώ διεκδικούν την επέκταση του χρόνου απασχόλησης τους πέραν των 8 μηνών που ισχύει μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την ΔΕΟΚ, οι εξοικονομήσεις που προκύπτουν από την αποκοπή του 0,8 μέχρι 2% από όλους τους εργαζόμενους του ευρύτερου δημόσιου τομέα καλύπτει σε μεγάλο βαθμό το κόστος εργοδότησής τους. Οι εργαζόμενοι απίφθηναν έκκληση στην κυβέρνηση να τερματίσει τις απαράδεκτες αποκοπές που, όπως ισχυρίζονται, επιβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και έχουν πλήξει κατά κύριο λόγο το έκτακτο χαμηλόμισθο εργατικό δυναμικό. Απέτησαν επίσης από τον Υπουργό Οικονομικό το προαθορισμό χρονοδιαγράμματος για σταδιακή απορρόφηση σε μόνιμες θέσεις όλων των έκτακτων κυβερνητικών εποχικών ορομίσθιων που έχουν συμπληρώσει εργασία 30 μηνών. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΟΚ δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα αποκατάστασης των δικαιωμάτων και διασφάλισης της εργοδότησης του έκτακτου ορομίσθιου προσωπικού, το οποίο αποτελεί, όπως αναφέρει, το πιο ευάλωτο και αδικημένο τμήμα εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. Μάλιστα, Μικάλα, το ένα θέμα είναι αυτό. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα, το οποίο είχε προκύψει από την προηγούμενη εβδομάδα και το είχαμε συζητήσει ακροθυγώς στην εκπομπή με την Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου. Το είχε θέσει το συγκεκριμένο θέμα ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών ο κύριος Γιώργος Περδίκης, ο οποίος είχε πει ότι γνωστές επιχειρήσεις έχουν μπει στο στόχαστρο hacker, οι οποίοι κλέβουν στοιχεία και μετά εκβιάζουν και ζητούν λίτρα για να μην τα αποκαλύψουν. Ακριβώς, εγώ στο στόχαστρο των hacker βρίσκονται, όπως είπες και εσύ, το τελευταίο διάστημα κάποιες γνωστές αλλά και άγνωστες επιχειρήσεις στην Κύπρο, αφού δέχονται επιθέσεις συγκεκριμένα στα λογισμικά τους συστήματα. Αποτέλεσμα αυτών των επιθέσεων ήταν να κλειδώσουν αυτά τα λογισμικά συστήματα που διαθέτουν οι εταιρείες, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα στην διεκπαιρέωση των εργασιών τους και για την επαναφορά τους εγώ να χρειαστεί η καταβολή λίτρων στους hacker. Σύμφωνα με τον ημερήσιο τύπο για τις επιθέσεις αυτές έγιναν και καταγγελίες στο Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή της